Πιάσε το λαγό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Έχεις κάποιον και μετά δεν τον έχεις. Και αυτή θα ήταν πάνω κάτω όλη η ιστορία. Μόνο που εσύ θα έλεγες πως δεν μπορείς να έχεις κάποιον. Ή μήπως αντί για εσύ θα ήταν καλύτερα να έλεγα εκείνη. Ίσως αυτό να ήταν πιο εύστοχο, θα σου άρεσε νομίζω. Να είσαι εκείνη σε κάποιο βιβλίο. Εντάξει λοιπόν. Εκείνη θα έλεγε ότι δεν μπορείς να έχεις κάποιον στην κατοχή σου. Δεν θα είχε δίκιο όμως. Μπορείς να γίνεις ιδιοκτήτης ανθρώπων με εξευτελιστικά μικρό αντίτιμο. Εκείνης απλώς της αρέσει να νομίζει ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτήν. Και η αλήθεια είναι ότι μπορείς να έχεις κάποιον στην κατοχή σου, όχι όμως εκείνη. Δεν μπορείς να έχεις τη Λέιλα. Εκτός και αν την αποτελειώσεις, αν τη βάλεις όμορφα και ωραία μέσα σε κορνίζα και την κρεμάσεις στον τοίχο. Όμως το ερώτημα είναι, εξακολουθούμε να είμαστε εμείς ακόμα και όταν σταματάμε, όταν ακινητοποιούμαστε και μετατρεπόμαστε σε στιγμιότυπο? Ένα πράγμα ξέρω σίγουρα, η ακινησία και η Λέιλα ποτέ δεν πήγαιναν μαζί. Γι' αυτό και σε όλες τις φωτογραφίες μοιάζει με μουτζούρα. Ποτέ της δεν μπορούσε να σταματήσει. Ακόμη και τώρα, μέσα σε αυτό το κείμενο, τη νιώθω να στριφογυρίζει. Αν μπορούσε, θα τρύπωνε ανάμεσα σε δύο προτάσεις, σαν σκόρος ανάμεσα στις Περσίδες, και θα τέλειωνε την ιστορία μου εκ των έσω. Θα άλλαζε ρούχα και θα ντυνόταν με εκείνα τα φανταχτερά κουρέλια που ανέκαθεν της άρεσαν. Θα μάκραινε τα πόδια, θα μεγάλωνε το στήθος της, θα πρόσθετε καμία μπούκλα στα μαλλιά της, ενώ εμένα θα με κατακρεουργούσε. Θα μου άφηνε μόλις μερικές μπουκλίτσες να κρέμονται από το τετράγωνο κεφάλι μου. Θα με πρίκιζε με κάποια δυσκολία στην ομιλία. Θα με έκανε να κουτσένω λόγω ενός προβλήματος στο αριστερό μου πόδι. Θα επινοούσε μία εκγενετής παραμορφωτική ασθένεια, ώστε το μολύβι να μου πέφτει συνεχώς από το χέρι. Ίσως να έκανε και ένα βήμα παραπέρα. Την έχω ικανή για μια τέτοια παλιανθρωπιά. Ίσως να μην με ανέφερε καθόλου. Θα με έκανε απλώς ένα μισοτελειωμένο σκίτσο. Αυτό δεν θα έκανες? Ένα πρόχειρο σκίτσο? Παραδέξου το. Συγγνώμη, εννοώ εκείνη θα το έκανε αυτό. Αυτό θα έκανε εκείνη αν ήταν εδώ. Όμως εγώ είμαι αυτή που αφηγείται τούτη την ιστορία. Μπορώ να της κάνω ό,τι γουστάρω. Δεν μπορεί να μου κάνει απολύτως τίποτα. Θα μπορούσα κάλλιστα, απόψε κιόλας, να πετάξω το λάπτοπ στο βουβό Δούναβη. Κι έτσι και εκείνη θα εξαφανιζόταν. Θα διαλύονταν τα λεπτεπίλεπτα πίξελ της στο παγωμένο νερό, που με τη σειρά του θα τα έπαιρνε μακριά, παρασύροντας οτιδήποτε υπήρξε κάποτε μέσα σε αυτά και αδειάζοντάς το στη μακρινή μαύρη θάλασσα. Προηγουμένως θα είχε παρακάμψει τη Βοσνία σαν κόμισσα που αποφεύγει κάποιον δύσμυρο ζητιάνο στο δρόμο της για την όπερα. Θα μπορούσε να την αποτελειώσω με τούτην εδώ την πρόταση, για να πάψει πια να υπάρχει, να εξαφανιστεί μια για πάντα, να μεταμορφωθεί σε ένα χλωμό πρόσωπο στη φωτογραφία της αποφύτησης και να λησμονηθεί μέσα στους αστικούς μύθους της εποχής του Λυκείου. Να ξεχωρίζει μόλις αμυδρά πάνω σε ένα σωρό από χώμα που αφήσαμε πίσω από το σπίτι της, δίπλα σε εκείνη την κερασιά. Θα μπορούσα να τη σκοτώσω με μία τελεία.